Κυρίες και κύριοι, γεια σας, είναι η εκπομπή «Πρόσωπα με κρίση». 50 χρόνια μετά την επιβολή της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967, έχουμε κοντά μας ένα μεγάλο της αντίστασης, τον κύριο Στάθη Παναγούλη. Κύριε Παναγούλη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μαρδά και σε εσάς και στους ακροατές και σας ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δίνετε τη δυνατότητα να θυμηθούμε ηρωικές στιγμές. Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Παναγούλη, μια υποχρέωση απέναντι σε εσάς και σε όλη την οικογένειά σας που συμμετείχε σύσσωμη στον αγώνα κατά της δικτατορίας. Θέλω σήμερα να θυμηθούμε τους μεγάλους σταθμούς της πορείας σας, της αντιστασιακής, για να μάθουν οι νεότεροι και να τα ξαναθυμηθούν οι παλαιότεροι. Είμαστε στο Νοέμβριο, είναι ένας μήνας ηρωικός, είναι η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Κατά ιστορική σύμπνωση όμως, στις 17 Νοεμβρίου του 1968, ο αδερφός σας, Αλέξανδρος Παναγούλης, που αποπειράθηκε να εκτελέσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο, καταδικάστηκε εις θάνατον από το στρατοδικείο Αθηνών. Μετά από τα χρόνια αυτά, για να εξηγήσω και στους τηλεθεατές μας, πήρατε στα χέρια σας αυτούς τους φακέλους που είναι έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και υποθέτω και από το εξωτερικό, έγγραφα της ασφάλειας, της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Αστυνομίας Πόλεων, της Χωροφυλακής. Είναι έγγραφα όπου καταγράφεται η αγωνιστική σας πορεία. Πού πήγατε, τι κάνατε, τι είπατε, πώς αντιδράσατε. Είναι οι φάκελοι που παραλάβατε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Από τις αρχές του χρόνου του 2017 κάναμε επανειλημμένα διαβήματα προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως της Προστασίας του Πολίτη. Επί 5-6 μήνες μας ταλαιπωρούσανε από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα. Πριν γύρω στο Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, μου δώσανε ένα μέρος των φακέλων, το 1/6, το 1/7. Είναι αυτά εδώ τα αρχεία, είναι αυτά, έτσι. Είναι τα πρώτα αρχεία, γιατί τώρα αυτοί έχουν σχεδόν... Αυτά εκεί. Τα οποία με υποχρέωσαν και τα πλήρωσα και 159 ευρώ. Συγγνώμη, πληρώσατε στο Υπουργείο... Ναι, 159 ευρώ. Τις φωτοτυπίες. Αυτές τις φωτοτυπίες, 150 ευρώ. 59 ευρώ και για να τα πάρω έπρεπε να είχα προκαταβάλει τα χρήματα. Βοηθήσατε στο να μην αυξηθεί το έλλειμμα του κράτους. Του κράτους. Πράγματι πήγα και μου παρέδωσαν αυτά τα αστεία έγγραφα, γιατί τα περισσότερα είναι μουτζουρωμένα. Μετά αναγκάστηκα να καταθέσω μια επίκαιρη ερώτηση και της κατάθεσης εγγράφω στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, για να αναγκαστεί ο κύριος Υπουργός να μου αποστείλει στη Βουλή αυτούς τους φακέλους όλους. Φυσικά, από ένα φάκελο λείπουν ορισμένες πληροφορίες. Από το φάκελο του εξαφανιστέντος αδερφού μου, υπολογαγού Γεωργίου Παναγούλη. Και μου παρέδωσε αυτούς τους φακέλους. Έχω διαβάσει ένα μέρος των φακέλων αυτών,
που εκεί μέσα περιέχεται όλη η δραστηριότητα, όλη η δράση, η αγωνιστική δράση της οικογένειάς μου, του πατέρα μου Βασιλείου Παναγούλη, αξιωματικού του στρατού, της μητέρας μου της Αθηνάς, του Αλέκου του Παναγούλη, του Γιώργου του Παναγούλη και ο δικός μου φάκελος. Δηλαδή, εδώ είναι πόσες χιλιάδες έγγραφα? Περίπου 5.000 σελίδες. 5.000 σελίδες, επιτρέψτε μου να πω, ιστορίας, αγώνων, δράσης, βασανιστήριων, αίματος. Εδώ είναι όλο το σώμα της οικογένειας Παναγούλη. Ο Παναγούλης αρνείται να υπηρετήσει τη Χούντα. Βρίσκεται στη Βέρεια, σε μια μονάδα που είναι εγκατεστημένη κοντά στη Βεγορίτιδα λίμνη. Εκεί, στη λίμνη αυτή, έχουν πνιγεί πολλοί στρατιώτες. Επνίγει ενώ εκολύμβα δια αναψυχήν. Αυτή είναι μια στερεότυπη αιτιολογία του θανάτου στρατιωτών που θέλουν να είναι πιστοί στον όρκο τους. Λιποτακτή. Εγκαταλείπει μια νύχτα τη μονάδα του. Έχει και αυτός δώσει τον όρκο του. Να φυλάτει πίστην εις το Σύνταγμα. Διαφεύγει στην Κύπρο. Μετακινείται στην Ευρώπη. Επιστρέφει στην Ελλάδα. Με την απόφαση να πλήξει τον τύρανο ή να θυσιαστεί. Κύριε Παναγούλη, γνωριζόμαστε, θα έλεγα, από τον περασμένο αιώνα. Αλλά εδώ έχω το ρόλο του δημοσιογράφου και του ιστορικού ερευνητή. Νιώθω μεγάλη τιμή που μου διαθέσατε όλο το αρχείο της οικογένειάς σας για να γράψω τη βιογραφία Αλέξανδρος Παναγούλης, πρόβες θανάτου. Ναι. Πράγματι, εκεί είναι η πραγματική ιστορία των αγώνων του Αλέξανδρου Παναγούλη, σε αυτό το βιβλίο. Έχουν γραφτεί και άλλα βιβλία, αλλά εκεί είναι το βιβλίο ντοκουμέντο, όπως το λέω εγώ. Το λέω αυτό για να σας θέσω το ερώτημα, που είναι λίγο προβοκατόρικο. Με αυτά που ήρθαν μετά στην Ελλάδα, επί δημοκρατίας και τώρα πρόσφατα με τη χρεοκοπία, άξιζαν οι αγώνες όλοι αυτοί? Οι αγώνες αξίζουν πάντοτε. Γιατί εκείνη την εποχή, από το 67 έως το 74, που έπεσε η Χούντα, ήταν γνήσιοι αγώνες, αγνοί, και παλεύαμε γιατί? Για την επαναφορά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στον τόπο μας. Έγιναν θυσίες, όχι μόνο η οικογένειά μας, χιλιάδες αγωνιστές. Κατά την περίοδο εκείνη της Χούντας φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, δεν ήταν μόνο η δική μας οικογένεια. Και άξιζαν αυτοί οι αγώνες. Γιατί καταφέραμε με τη δική μας προσπάθεια, με την προσπάθεια όλων εκείνων που αγωνίστηκαν, το 1974 να φύγει η Χούντα και να έρθει η κοινοβουλευτική δημοκρατία με τα ελαττώματα που έχει και που παρουσιάζονται ακόμα και σήμερα. Οργανώνει την επιχείρηση εξόντωσης του δικτάτορα. Πιστεύει ότι το καθεστώς θα καταρρεύσει αν παραμεριστεί ο Παπαδόπουλος. Αυτός τους κρατάει, λέει. Μελετά τις κινήσεις του δικτάτορα. Εκείνος διανυκτερεύει στο Λαγονίσι. Έχει μεταβάλει σε φρούριο την κατοικία του. Κάθε πρωί φεύγει από εδώ για να πάει στο γραφείο του. Και διέρχεται αυτό το δρόμο. Ο Παναγούλης με τους συντρόφους του ανοίγει ένα αυλάκι. Περνάει το καλώδιο. Στη μια άκρη του είναι τα εκρηκτικά. Η άλλη άκρη είναι στα χέρια του. Είναι το 31ο χιλιόμετρο, στην οδό Σουνίου. Υπάρχει διπλή στροφή, 50 μέτρα από το τούνελ. Εδώ περιμένει τον τύρανο. Τον περιμένει από τις 4.30 το πρωί. Το θρακισμένο αυτοκίνητο φτάνει στο σημείο αυτό στις 7.34. Ο Παναγούλης πυροδοτεί τα εκρηκτικά. Γίνεται η έκρηξη. Ο υπολογισμός είναι δύσκολος. Το αυτοκίνητο του δικτάτορα πέρασε μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν από την ανατίναξη. Επιχειρεί να διαφύγει ο Παναγούλης. Κρύβεται στα βράχια. Συλλαμβάνεται. Μεταφέρεται στο ΕΑΤΕΣΑ, στο κολαστήριο. Υποβάλλεται σε βασανιστήρια. Η αγριότητα εδώ είναι ένα επαναληπτικό φαινόμενο. Οι θυσίες πάντοτε αξίζουν. Τώρα πρέπει να αντιστεκόμαστε όχι σε μια χούντα στρατιωτική,
πρέπει να αντιστεκόμαστε στο καθημερινό ψέμα, στο καθημερινό ψέμα, πρέπει να αντιστεκόμαστε στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας του ελληνικού λαού. Και χρειάζεται να είναι μαζικοί οι αγώνες. Μεμονωμένοι αγώνες δεν οδηγούν πουθενά. Πρέπει το μαζικό κίνημα και ιδιαίτερα η νεολαία που έχει αδρανοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και έχει αδρανοποιηθεί γιατί πλέον δεν πιστεύει. Είδε να την έχουν εξαπατήσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Και το επίκεντρο της εξαπάτησης ήταν η λαϊκή εντολή που έδωσε ο λαός μας στο ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν φρούδες ελπίδες δυστυχώς. Εσείς είσαστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποχωρήσατε και είστε τώρα ανεξάρτητος, ανεξάρτητος βουλευτής. Γιατί αποχωρήσατε το ΣΥΡΙΖΑ? Αποχώρησα γιατί δεν μπορούσα να αντέξω άλλο το ψέμα. Δεν μπορούσα να αντέξω να κοροϊδεύω τους απλούς ανθρώπους του λαού μας. Τους άνεργους, τους μεροκαματιάριδες, τους συνταξιούχους. Εκεί έπεσε η μεγαλύτερη απάτη του, όχι του αιώνα που διανύουμε, και του περασμένου και του προεπερασμένου αιώνα. Δεν θέλω να θυμίσω, γιατί τα θυμάται ο κόσμος, τα θυμάται ο συνταξιούχος κάθε μήνα που πάει στον Κισέ και βλέπει να μειώνεται η σύνταξή του. Τα μιλάει ο άνεργος κάθε μέρα που ψάχνει να βρει δουλειά και δεν βρίσκεται. Τα βλέπει καθημερινά ο επαγγελματίας που αναγκάζεται να βάζει λουκέτο στο μαγαζί του και υποσχέσεις και φρούδες ελπίδες. Λοιπόν, πάμε στους φακέλους, πάμε στην ιστορία. Για να διαβάσει κανείς θέλει πολλές χιλιάδες ώρες. Ώρες. Εγώ έχω διαβάσει από τους 5 φακέλους τους 2-2,5 μέχρι τώρα. Εγώ ήρθα στο γραφείο σας, έριξα μια ματιά και σταχυολογώ ενδεικτικά μερικά έγγραφα. Ας πούμε, εδώ υπάρχει ένα έγγραφο. Είναι μια ανώνυμη επιστολή που στέλνει κάποιος λέγοντας ότι ξέρει τους δολοφόνους του αδερφού σας, του Αλέκου Παναγούλη, ο οποίος ξημερώματα Πρωτομαγιάς, θυμίζω για τους νεότερους. Του 1976. Σε ένα τροχαίο πολύ ύποπτο. Έχασε τη ζωή του. Μάλιστα. Είναι λοιπόν εδώ. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας και απευθύνεται στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κύριο Τάδε. Ανώνυμη επιστολή αναφερόμενη στη συνθήκα θανάτου του βουλευτού Αλέξανδρου Παναγούλη. Ο αδερφός σας είχε εκλεγεί βουλευτής. Με ήταν την Ένωση Κέντρου. Και μετά αποχώρησε και έγινε ανεξάρτητος. Ναι. Έχει λοιπόν εδώ κάποιες υποψίες, κάποιες μαρτυρίες και αυτά τα καταγράφει σε μια επιστολή η οποία περιέρχεται εις τα σχήρας της ασφάλειας. Ναι. Ενδείξεις είχαμε για εκείνο το μοιραίο εντός εισαγωγικών τροχαίο την 1η του Μάη του 1976. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε αποδείξεις. Μάλιστα. Και όταν αυτό συλλαμβάνεται, οι οργανώσεις του συνεχίζουν τον αγώνα του. Το κλίμα της δίκης είναι η ταυτότητα της Χούντας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν περιζώσει το κτίριο του στρατοδικείου στην αρχή της Οδού Ακαδημίας. Ολόκληρη η περιοχή έχει αποκλειστεί. Στο δελτίο της οργάνωσης του Παναγούλη γίνεται η ακόλουθη περιγραφή. Μια ισχυρή φάλαγγα από ασυρματοφόρα και τεθωρακισμένα αυτοκίνητα έφερε τους κατηγορούμενους στο στρατοδικείο. Πρώτος έφτασε ο Αλέξανδρος Παναγούλης από το ανακριτικό κέντρο Διονύσου με χειροπέδες στα χέρια πίσω από την πλάτη, που τον υποβαστάζανε 2 μυστικοί αστυνομικοί και τον περιστοιχίζανε 8 αξιωματικοί και οπλίτες της χωροφυλακής. Τον τοποθετήσανε στην πρώτη σειρά γύρω από ένα κλειό αστυνομικών για να μην έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους συγκατηγορούμενούς του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Κατόπιν έφεραν με την ίδια ισχυρή συνοδεία τους υπόλοιπους 14 κατηγορούμενους, δεμένους με χειροπέδες ανά δύο και κατά τον ίδιο τρόπο τους περικλείσανε σε κλειό αστυνομικών. Το στρατοδικείο το αποτελούσαν ο επιστρατευμένος εφέτης Βουγάς, γνωστό μέλος της δικαστικής Χούντας, οι ταγματάρχες Πηλιχός, Κωνσταντόπουλος, Τζανετάτος και ο λοχαγός Βασιλακόπουλος. Αναπληρωματικός, ο ταγματάρχης Σπυρόπουλος. Βασιλικός επίτροπος, ο διαβόητος εισαγγελέας πλημελιωδικών, επιστρατευμένος και αυτός από τη Χούντα, Ιωάννης Λιαπής. Παρακρατικός, γνωστός για τις διώξεις δημοκρατικών πολιτών στα Χανιά,
στην περίοδο 1966-67. Το στρατοδικείο εκδίδει την απόφασή του. Η ποινή στον Παναγούλη είναι δις εις θάνατον. 10 από τους συντρόφους του καταδικάστηκαν. Ο Βερυβάκης σε ισόβια. Ο Γιάννης Κλονιζάκης σε κάθειρξη 24 ετών. Ο Λεκανίδης σε κάθειρξη 23 ετών. Ο Ζαμπέλης και ο Ελευθεριάδης σε κάθειρξη 18 ετών. Ο Αβράμης σε κάθειρξη 16 ετών. Ο Γιώτας σε κάθειρξη 10 ετών. Ο Αρτέμης Κλονιζάκης σε φυλάκιση 4 ετών. Ο Βαλασέλης σε φυλάκιση 2,5 ετών. Ο Πρίντεζης σε φυλάκιση 1 έτους. Εδώ είναι η υποδιεύθυνση Γενικής Ασφάλειας Αθηνών, Υπηρεσία Πληροφοριών, να απευθύνεται στο Κέντρο Αλλοδαπών Αθηνών, 25 Μαΐου του 1976. Είναι μία αναφορά του Ιπποκράτη Σαβούρα, αημνήστου τώρα, αγωνιστή κατά της δικτατορίας, που καταγράφει κάποιες μαρτυρίες και μία συζήτηση που είχε με μία κυρία από την Αμερική και θεωρεί ότι ένα ύποπτο πρόσωπο έφτασε παραμονές του συμβάντος της, του θανάτου του αδερφού σας και έφυγε μετά από 2-3 μέρες και θεωρεί ότι πρέπει να ελεγχθεί. Κατεγράφηκε αυτό από την ασφάλεια. Άλλο, έγγραφο, φύλλο κινήσεως εγγράφου, η ΚΙΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, διαβίβασαν ημίν αντίτυπα φωτογραφιών εμφαινουσών. Διάφορα άτομα άτινα ακολούθησαν εις νεκροταφείων την σωρών του Αλεξάνδρου Παναγούλη. Εδώ είναι φωτογραφίες από τους νέους κυρίως, ναι, που είχαν συμμετάσχει σε αυτή την πάνδημη κηδεία. Τα καταγράφει και αυτά η ασφάλεια. Ναι. Άλλο, Γενική Ασφάλεια προς Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας. Εδώ είναι μία αναφορά που καταγράφει τις εκτιμήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, εξωτερικού, έτσι ήταν η τότε ονομασία, η ασφαλίτικη, που λέει ότι υπάρχει μια εκτίμηση εκ μέρους του κόμματος για πυροβολισμό του Αλέξανδρου Παναγούλη από όπλο με αναισθητικό και με ακτίνες λέιζερ. Και εδώ λοιπόν τα μάτια της ασφάλειας και τα αυτιά και τα χέρια. Δηλαδή, σας παρακολουθούσαν από παντού. Από όλες τις πλευρές. Και δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα με μένα. Δηλαδή? Με παρακολουθούν. Μου παρακολουθούν τα τηλέφωνα. Το Φεβρουάριο του 2015 ανακάλυψα κοριό που είχαν μέσα στο γραφείο μου. Γιατί το τηλέφωνο μου ήξερα ότι με το παρακολουθούσαν. Αλλά να μου παρακολουθούν και τις συνομιλίες που είχα μέσα στο γραφείο μου. Πώς το ανακαλύψατε? Το ανακάλυψα με ένα φίλο μου που είχε εργαστεί για πολλά χρόνια στην ΚΙΠ, σήμερα δεν ζει και με επισκεπτόταν στο γραφείο και είχε φέρει μια μέρα ένα τεχνικό για να δει αν πράγματι έχουν τοποθετήσει κάποιο κοριό και τον βρήκαμε τον κοριό. Υποθέτω ότι το πρόσωπο αυτό είχε συμμετάσχει στον αγώνα κατά της δικτατορίας. Βεβαίως, με τον τρόπο του, έτσι. Με τον τρόπο του, ναι. Και είχε βοηθήσει και τον αδερφό σας Αλέξανδρο. Βεβαίως. Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα στη Γλυφάδα που μεγαλώσατε, έτσι. Ο πατέρας αξιωματικός δημοκρατικών πεπιθήσεων είχε συμμετάσχει στο μέτωπο, έτσι. Στο αλβανικό μέτωπο. Είχε τραυματιστεί. Αξιωματικός πολεμικής διαθεσιμότητας. Και η μητέρα. Η μητέρα ήταν νοικοκυρά, μια κλασική Ελληνίδα, δημοκράτησα. Δημοκράτησα, φιλελεύθερη, βενιζελικιά. Ήταν πράγματι μια αγωνίστρια. Ήταν αυτή που μας στήριξε κατά τη διάρκεια των αγώνων μας. Στις φυλακές, στις εξορίες, στην παρανομία, ήταν πάντοτε δίπλα μας. Τι σας έλεγε δηλαδή, προχωρήστε, ναι, παιδιά, κοντά σας. Κοντά σας. Δεν σας συμβούλευσε ποτέ, αφήστε και κοιτάξτε τη δουλειά σας, ένα επάγγελμα να νοικοκυρευτείτε, έτσι. Ποτέ τίποτε. Γιατί ήταν και αυτή η αγωνίστρια. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι επί Χούντας πήγε έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία για να κάνει απεργία πείνας. Φυσικά μετά από 2-3 ώρες τη συλλάβανε και τη μαζέψανε.
Μεταφέρεται στην Αίγινα, στο συνήθι τόπο των εκτελέσεων. Τρεις φορές τον ειδοποίησαν ότι θα τον εκτελούσαν. Του πρότειναν να ζητήσει χάρη. Εκείνος του ζήτησε να τον εκτελέσουν. Δεν την ήθελε τη χάρη. Ο αδερφός σας, ο Αλέξανδρος Παναγούλης, έτσι, άριστος μαθητής. Άριστος. Μεγάλος καταλιάρης στην τάξη, πειραχτήρι, έτσι δεν είναι. Και πρωτοπόρος στο φοιτητικό κίνημα. Ήταν στην Ένωση Κέντρου, στην Νεολαία, όπως είσαστε κι εσείς. Ναι. Πρωτοπόρος στο φοιτητικό κίνημα, τις δύσκολες εποχές, 1961, 62, 63, που υπήρχε όχι και μεγάλη δημοκρατία στον τόπο μας. Υπήρχε αστυνομικό κράτος, ήταν πρωτοπόρος σε όλους τους αγώνες, συνδικαλιστής στη σχολή των ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων του Πολυτεχνείου. Αριστούχος στο Πολυτεχνείο, ναι. Είχε δώσει πριν εξετάσεις για την ναυτική σχολή δοκίμων, αλλά ναι. Κόπηκε λόγω φρονημάτων. Ναι, κόπηκε στο τελευταίο μάθημα στα αγγλικά και μάλιστα είχε κάνει προσφυγή ο πατέρας μου στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δικαιώθηκε και επανεξετάστη μετά το μήνα Γενάρη, ενώ είχαν μπει άλλοι δόκιμοι, επανεξετάστη στα εγγλέζικα. Ότι πράγματι έπρεπε να τον έχουν περάσει και τον είχαν αδικήσει. Αλλά φυσικά ήταν επόμενο εκείνη την εποχή. Η προσφυγή του Συμβουλίου Επικρατείας έγινε δεκτή, γίνανε πάλι εξετάσεις, αλλά τον ξανακόψανε. Μάλιστα. Από τη σχολή δοκίμων. Ο Παναγούλης μεταφέρεται στον Μπογιάτη, στις στρατιωτικές φυλακές. Είναι εντυχισμένος σε ένα κελί. Κοιμάται στον πετόν, δεν έχει κρεβάτι. Τα χέρια του είναι δεμένα, με χειροπέδες. Διεκδικεί τα δικαιώματά του. Μια εφημερίδα, τσιγάρα, ένα επισκεπτήριο της μάνας του. Για να δηλώσει έτσι ότι ζει. Τα 4,5 χρόνια της απομόνωσής του επιχειρεί 25 απεργίες πείνας. Η μεγαλύτερη διαρκεί 47 μέρες. Το στομάχι μου έχει γίνει μικρό σαν μια γροθιά, λέει. Αφηγείται. Βρισκόμουν κατά τη διάρκεια των απεργιών πείνας σε λιθαργική κατάσταση. Ήταν κάτι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου. Τα βλέφαρα ήταν βαριά από την πείνα και την εξάντληση. Ένιωθα ότι υπήρχε ένα πηχτό σκοτάδι που γινόταν πιο μαύρο όταν ξημέρωνε. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε συνεχίζοντας αυτή την αφήγηση του ηρωισμού. Ναι. Δεν τον νίκησαν με τις ανακρίσεις, με τα βασανιστήρια, με τον εντυχισμό του στη φυλακή του. Πώς αντιμετώπισε τον τύραννο, πώς νίκησε τη Χούντα, τα ιστορεί ο ίδιος. Τη μέρα που η Χούντα υποχρεώθηκε να δώσει την αμνηστία, ελεύθερος πια, ο Αλέξανδρος Παναγούλης αφηγείται την περιπέτειά του. Θα μπορούσε κανένας να πει πως ίσως η Αηδία και η Οργή που με κατέλαβαν εκείνη την ώρα ήσαν μεγαλύτερες από την οργή που κατέλαβε τον απλό άνθρωπο του λαού μας. Τον κάθε απλό άνθρωπο, γιατί και εγώ ανήκω στους απλούς ανθρώπους του λαού μας. Ήταν μεγαλύτερη διότι έτυχε να γνωρίζω πολλά από την ιστορία του επικεφαλής της συμμορίας των καθαρμάτων του Παπαδόπουλου. Εγώ αντιδρούσα πάντα σταθερά. Τους έβριζα, τους φώναζα, αλλά τίποτα δεν έδειχνα, δεν εδήλιαζα. Δεν εδήλιαζα ούτε να παρακαλέσω, ούτε να κλάψω, ούτε τίποτα. Αλλά έμενα πάντα σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Φυσικά και το παγούτσα έβγαλα να τους κοπανίσω και δεν τους έβρισα. Αλλά τους έλεγα ότι... Συνεχίζουμε την συζήτηση, Παύλα, αποκάλυψη των φακέλων της οικογένειας Παναγούλη. Κοντά μας είναι ο κύριος Στάθης Παναγούλης, ο οποίος θα μας πει τώρα για τον αδερφό του Γεώργιο, ο οποίος ήταν υπολοχαγός των ΛΟΚ, βραβευμένος σε ασκήσεις και εγκατέλειψε το στρατό για να πολεμήσει τη Χούντα. Όταν επευλήθη η δικτακτορία το 1967, μετά από λίγες μέρες, λιποτάκτησε, μη θέλοντας να υπηρετήσει το τυραννικό καθεστώς. Είχε μια μεγάλη περιπέτεια, έφυγε από τον Εύρο ποταμό, έφτασε στη Συρία. Στη Συρία τον συλλάβανε, εκείνη την εποχή ήταν και ο πόλεμος των 6 ημερών, δραπέτευσε από τη Συρία,
Έφτασε στο Λίβανο, από το Λίβανο πήγε στο Ισραήλ για να βρει κάποιο τρόπο για να φτάσει στην Ευρώπη. Δυστυχώς στο Ισραήλ τον πιάσανε και τον παραδώσανε στη Χούντα. Είχε επικοινωνίες και αυτά λείπουν από το φάκελο του κυρίου Τόσκα. Είχε επικοινωνίες η Μοσάντ, η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, με την ΚΙΠ και τηλεφωνική επαφή ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ με τον Παπαδόπουλο. Αυτά τα στοιχεία ο κύριος Τόσκας τα έχει αποκρύψει. Γι' αυτό τον έχω κατηγορήσει δημόσια. Δεν τον κατηγόρησα επειδή μπήκε επί Χούντα στη σχολή Ευελπίδων. Δικαίωμά του ήταν και καλά έκανε, πήγε να βγάλει το ψωμί του. Υπερέτησε τη Χούντα και μας παρουσιάστηκε στο βιογραφικό του σαν αντιστασιακός. Δηλαδή είναι να γελάς με αυτή την κατάσταση. Και ειρνείτο, πεισματικά, εάν δεν κατέθετα την ερώτηση στη Βουλή και αίτηση κατάθεση σε γράφο, δεν θα είχε δώσει αυτά τα στοιχεία. Αναγκάστηκε εν τω μεταξύ, μετά τη δική μου ερώτηση, γιατί του έκανα και άλλη ερώτηση. Δεν είχε παραδώσει στη Χείρα Μουστακλή, στη Χείρα Μίνη και σε άλλους αγωνιστές της αντίστασης δεν τους είχε παραδώσει τους πλήρες φακέλους. Μετά τη δεύτερη ερώτηση, αναγκάστηκε να τους τηλεφωνάνε από το Υπουργείο για να πάνε να παραλάβουν τους φακέλους. Είπαμε και ξαναλέμε ότι εδώ είναι ο φάκελος της οικογένειάς σας. Ναι. Είναι τα έγγραφα που τηρούσαν όλα αυτά τα χρόνια οι μυστικές υπηρεσίες. Από το 1967 και δόθηκε μετά τη μεταπολίτευση και πριν τη μεταπολίτευση κανένα δύο χρόνια. Θα διαβάσω μερικά για να καταλάβει ο κόσμος τελικά ότι η παρακολούθηση συνεχιζόταν και μετά την πτώση της δικτατορίας. Βέβαια. Αλλά είπατε και προηγουμένως ότι και σήμερα. Ότι και σήμερα και βρήκατε σήμερα, στο γραφείο σας κοριούς γιατί ήθελαν. Ναι. Ποιοι, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το 2015 το Φλεβάριο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Το καταγγείλατε αυτό στον Πρωθυπουργό, γιατί να πω. Για να περάσουν και για βλάκα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ με επιφύλαξη ακούω αυτά που λέτε, τα καταγράφω. Γιατί με επιφύλαξη. Περιμένω και την απάντησή τους. Ποια απάντηση. Να τα καταγγείλω πού. Και μάλιστα τον αφήσαμε και καμιά δεκαριά μέρες και λέγαμε διάφορες ιστορίες. Το κοριό. Ναι, τον αφήσαμε, ναι, και λέγαμε διάφορες. Γιατί τα τηλέφωνα γνωστά υπάρχουν τρόποι που τα παρακολουθούν σε ορισμένα άτομα και η ΚΙΠ και η ασφάλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ορισμένα από τα έγγραφα, τα απόρριτα έγγραφα στις μυστικές υπηρεσίες, της Χούντας αλλά και της Δημοκρατίας. Να διαβάσω μερικά. Υπάρχει ένα έγγραφο, υποδιεύθυνση Γενικής Ασφάλειας, Υπηρεσία Πληροφοριών, που απευθύνεται στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Πρωτευούσης εις Νέαν Ιωνίαν. Και εδώ πέρα υπάρχουν τα βιογραφικά σας στοιχεία. Λέει εις απάντηση του ύπερθεν ημετέρου, και λοιπά, γνωρίζουμε ανημίν ότι ο ηρημένος Ευστάθιος Παναγούλης του Βασιλείου και της Αθηνάς, γεννηθής το 1946 εις Αθήνας, έλαβε μέρος στην πραγματοποιηθήσαν συγκέντρωση την 18 Αυγούστου 1965 εις θέατρον Γκλώρια κλπ. Μετά τη συγκέντρωση επικολούθησε διαδήλωση και επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωθέντων και της αστυνομίας, καθά ούτως σε τραυματίστη. Μετά ότι εκηρύχθη ανυπότακτος και εξεδόθη ένταλμα σύλληψεώς του. Όταν είχε γίνει Χούντα, έφυγα στο εξωτερικό, παράνομα. Mm-hmm. Παρεπέμφθη στο έκτακτον στρατοδικείων Αθηνών. Εναντίον του εξεδόθη μετά ένταλμα σύλληψεως. Τη εισηγήση του τμήματος εκτάκτου στρατοδικείου Αθηνών για παράβαση νόμου 509 του 1947. Mm-hmm. Γιατί πήγατε να ανατρέψετε κρατούν κοινωνικό καθεστώς. Ήταν ο περιβόητος νόμος 509 για κατασκοπία. Εις το από 16/9/1971 πόρισμα ενόρκου προανακρίσεως του ειδικού ανακριτικού τμήματος της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας φέρεται ότι τον Ιανουάριο του έτους 1971 αφήχθη εντάφθα διαπλαστού Ιταλικού διαβατηρίου ή να προετοιμάσει την εκ των φυλακών απόδραση του αδερφού του Αλεξάνδρου. Κλπ. Κλπ. Πέραν των ανωτέρω εκ του παροιμήν τηρουμένου αρχείου προκύπτει ότι ο ηρημένος κατά την διαμονή του εις αλλοδαπήν περιήρθεν πλήστας χώρας και συνεργάστη με θα πάντων των αντεθνικώς δρόντων ατόμων, Ελλήνων τε και ξένων, κατά συκοφαντήσα στην πατρίδα του. Έδωσε πλήστας όσα συνεντεύξεις σε εφημερίδες του εξωτερικού και δημοσίευσαν επιστολάς εν σχέση με τον καταδικαστέντα αδελφόν του,
παρότριναν δε τους ξένους και μεδαπούς να δραστηριοποιηθούν έτη περαιτέρω για την απομάκρυνση της εθνικής κυβερνήσεως ο διοικητής τάδε. Να πούμε για την ημέρα απόπειρας κατά του δικτάτορα. Ήταν 13... η οργάνωση Ελληνική Αντίσταση, στην αντίσταση. Οποία συμμετείχατε κι εσείς, έτσι. Ναι. Ήταν 13 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος, ο αδελφός, ο μεγάλος, ο δεύτερος αρχηγός της οργάνωσης, ο άλλος αδελφός, ο Γιώργιος, ο μεγαλύτερος, έξω. Όχι, έφυγε μετά. Ο Γιώργιος είχε χαθεί το Νοέμβριο, το Νοέμβριο του 67, εξαφανίστηκε. Το 67. Ναι. Εξαφανιστής, αλλά για να πολεμήσει και εκείνος τη Χούντα από το εξωτερικό και να συναντηθεί με το εσάς. Και εσείς πού είσαστε την ημέρα της απόπειρας? Εγώ την ημέρα της απόπειρας ήμουνα στην Ιταλία. Σε ένα, ας πούμε, επιτελείο στήριξης, επιτελείο που περιμέναμε για να, να γίνει η απόπειρα. Ξέραμε την ημέρα που θα γινόταν η απόπειρα για να στείλουμε τα διάφορα δελτία τύπου, όπως και τα στείλαμε στις ξένες εφημερίδες από τη Γαλλία. Παραπεμφθήκατε όμως στο στρατοδικείο και δικαστήκατε ερήμην, έτσι? Παραπέμφθηκα στο στρατοδικείο. Ήμουνα εγώ, επίσης ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, ο Παύλος ο Βαρνογιάννης και ο Νίκος ο Νικολαίδης, οι οποίοι διαχωρίστηκε η υπόθεσή μας για να δικαστούμε όταν μας πιάνανε. Τελικά, όπως είπα προηγουμένως και να το επαναλάβω, στις 17 Νοεμβρίου του 1968 ο αδερφός σας μαζί με άλλους συναγωνιστές τιμωρήθηκε και ο αδερφός σας καταδικάστηκε εις θάνατον. Εις θάνατον, ναι. Αρνήθηκε όμως να υπογράψει χάρη, έτσι. Ναι. Πήγε ο ίδιος ο Ιωαννίδης και του είπε υπόγραψε να, να μην εκτελεστεί. Δεν υπέγραψε. Δεν υπέγραψε. Εκεί ξεσηκώθηκε όλη η φίλιος, γιατί τη ζωή του την κλείδωσε από την απολογία του. Όταν απευθυνόμενος στους στρατοδίκες τους είπε «Γνωρίζω την ποινή που θα μου επιβάλλετε και για μένα ο καλύτερος θάνατος ενός αγωνιστή είναι ο επιθανάτιος ρόχος μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα της τυραννίας». Αυτές οι φράσεις του έσωσαν τη ζωή. Ξεσηκώθηκε όλη η Ευρώπη. Εσείς κάνατε απεργία πείνας στο Λονδίνο, έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο, μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη, να είναι στη Μελίνα Μερκούρη και άλλους Έλληνες εκεί. Αλλά γίνανε διαδηλώσεις σε όλες τις χώρες της Δύσης, διαβήματα από χώρες της Ανατολικής, μέχρι και ο Πάπας ο Έκτος, ο Παύλος, έκανε έκκληση στη Χούντα να μην τον εκτελέσουν. Και να πούμε ότι η δίκη διεσώθη έτσι χάρη σε αυτό το βιβλίο, το αίμα της Ελλάδας, του δικηγόρου, Γάλλου δικηγόρου. Ντενίς Λαγκλουάς. Εκδόσεις Παπαζής είναι αυτό. Ο οποίος είχε παρακολουθήσει τη δίκη τον Νοέμβριο του 1968 και όταν γύρισε στη Γαλλία έγραψε αυτό το βιβλίο και το οποίο μεταφράσε τώρα ο εκδοτικός οίκος Παπαζής στα ελληνικά και θα παρουσιαστεί τις 15 του Νοέμβρη στην αίθουσα του Παρνασσού που είναι στην πλατεία Καρίτσι. Μετατίθεται λοιπόν, μεταφέρεται σιδηροδέσμιος ο αδερφός σας Αλέξανδρος στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου. Ναι. Και εκεί ζει τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνεχώς φρουρούμενος και με τις χειροπέδες. Μέχρι την αμνηστία του 1973 που έδωσε η Χούντα. Συνέχεια, σε απομόνωση, σε πλήρη απομόνωση και τις περισσότερες φορές με τις χειροπέδες στα χέρια και πολλές φορές τον βασανίζανε κιόλας. Στις φυλακές δεν ήμουν φυλακισμένος, ήμουν εντυχισμένος. Μου είχε επιβληθεί η ποινή του εντυχισμού. Ήμουν δεμένος μέχρι τον Ιούνιο του 69, οπότε απέδρασα. Μπορούμε να πούμε ότι με κατεδίκασαν σε θάνατο και με έθαψαν χωρίς να εκτελέσουν την ποινή. Αυτό νομίζω είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω το μαρτύριο της απόλυτης απομόνωσης. Ήταν να είμαι όσο προκλητικός θα έπρεπε να είναι ο κάθε αγωνιστής απέναντι στα καθάρματα της Χούντας.
Το στίχους του κελιού μου είχα γράψει συνθήματα εναντίον τους, τα ασβέστοναν, με κακοποιούσαν, αλλά τα ξανάγραφα. Η αρχή τους ήταν γροθοκοπήματα, κλωτσές, δεμένο στο πάτωμα, ένα συνεχές υβρολόγιο από το σύνολο των παρισταμένων και στη συνέχεια άρχισαν με μαστιγόμαν, με χτυπήματα, με γκλόπους τις πατούσες των ποδιών και όταν και αυτές και αυτά δεν απέζηδαν, με είχαν κρεμάσει σε μια μπάρα που είχαν μέσα σε ένα αυτανακριτικά γραφεία, όπου και με είχαν αφήσει κρεμασμένο επί 3,5-4 ώρες, μαστιγώνοντάς με ένα καλώδιο. Μαστίγωνε ο ίδιος ο ταγματάρχης του Κλουγιανάκος, μπροστά ήταν η Μάλιος Μπάμπαλης. Αυτό επαναλήφθη 2-3 φορές και έφτανε μέχρι το σημείο να φτάσει σε κατάσταση υποθυμίας από αδυναμία να αναπνεύσεις. Γιατί όταν βρεθεί ο άλλος κρεμασμένος, είναι δύσκολο ακόμη και το μετά από λίγη ώρα και το φυσικό ανεβοκατέβασμα του στίχους για να πάρει την αναπνοή του. Στο τέλος δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να φωνάξεις, ούτε να τους βρήσεις, διότι πονούσε φοβερά το στήθος και τα πνευμόνια γενικά. Στη συνέχεια με είχαν δεμένο πάνω σε ένα σιδερένιο κρεβάτι και με έκαιγαν με τα τσιγάρα φωνάζοντας. Μου έφραζαν με τα χέρια τους τη μύτη και το στόμα, μέχρι που έφτανε σε κατάσταση ασφυξίας και αυτό το επαναλάμβανα πολλές φορές. Σε μια περίπτωση είχα δαγκάσει το χέρι του Θεοφλογιαννάκου, ενός σταγματάρχου της Χουντές, ο οποίος και τότε αναγκάστηκαν για να αφήσω το χέρι του, ξεφώνιζε σαν περισσότερο από ό,τι θα μπορέσει να έχει ξεφωνήσει ποτέ κάποιος ανακρινόμενος ο ίδιος ο Θεοφλογιαννάκος και αναγκάστηκαν και με χτύπησαν στο κεφάλι με γκλόπς, μέχρι ότου έμεινα ανέστητος για να αποδεσμεύσει το χέρι του. Την τρίτη μέρα, ο υπαστινόμοι Μάλιος Μπάμπαλης και μπροστά ήταν και ο Θεοφλογιαννάκος, μου περνούσαν μια λεπτή βελόνα μεταλλική μέσα στην ουρίθρα και το άκρο της βελόνας που έμενε έξω το ζέσταναν με έναν αναπτήρα. Αυτή η δουλειά κράτησε περίπου μισή ώρα, μέχρι ότου εγκατέλειψαν και αυτή την προσπάθεια. Ταυτόχρονα, εκ του γεγονότος ότι ακόμη και τα πόδια όταν μου έδαιναν από το κρεβάτι, ορμούσα πάνω τους, διότι είναι ο καλύτερος νομίζω τρόπος προκειμένου να ξεπεράσει κανένας εύκολα μια ανάκριση, είναι να τους αναγκάζει να χτυπάνε χωρίς σύστημα. Χτυπώντας χωρίς σύστημα έρχεται η λιποθυμία, σαν λύτρωση, η λιποθυμία δίνει νέες δυνάμεις για να συνεχίσεις να κρατήσεις τη στάση που πρέπει στη διάρκεια της ανακρίσεως. Υπήρχε και το μαρτύριο ότι δεν σου επέτρεπαν, δεν καθόλου αυτή τη διάρκεια, συνεχίζοντας μέρα και νύχτα την ανάκριση, δεν σου επέτρεπαν να κοιμηθείς καθόλου. Από την πρώτη στιγμή είχα αρνηθεί να πάρω τροφή ή νερό και αναγκαζόντανε να με μεταφέρουν κάθε 3 μέρες, 4 στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου με υπερβολικό ζήλο, προκειμένου να διευκολύνει το έργο της ανακρίσεως, ο επίατρος Παναγόπουλος της υγειονομικής υπηρεσίας του στρατού της Χούντας με τάιζε περνώντας μία σωλήνα, πλαστιχένια σωλήνα από τη μύτη, φτάνοντας μέσω του ισοφάγου μέχρι το στομάχι προκειμένου να επιτύχει βία σύντηση. Ο τρόπος που ενεργούσε ο επίατρος Παναγόπουλος δεν ήταν μία άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, ήταν αντίθετα μία συμμετοχή του στην ανάκριση. Και πιστεύω πως και ο ίδιος, αλλά και οι συνάδελφοί του που είχαν αντιληφθεί αυτό, θα ντρέπεται για την οποιαδήποτε συμμετοχή είχε σε όλες αυτές τις ενέργειες. Μετά το τέλος της ανακρίσεως, πέρα του γεγονότος ότι μέρα νύχτα ήμουν δεμένος, ότι δεν μου επέτρεπαν ούτε λίγο νερό να ρίξω το πρόσωπό μου ή να πληθώ, προσπάθησαν ακόμη και την ημέρα που θα έγινε το ειδίκη, προσπάθησαν να με ντύσουν βιαίως με μια στολή του στρατιώτη της Χούντας. Πράγμα που αρνήθηκα λέγοντας πως όποιος υπηρετεί τη Χούντα, όποιος φοράει αυτή τη στολή, είναι η παλιάνθρωπος, η δηλώση βλάκας. Στον λοχαγό Παπαχαραλάμπου και στον λοχαγό Παπαλεξάνδρου, οι οποίοι βρισκόνταν εκεί, τους έλεγα ότι οι στρατιώτες μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στους τρεις χαρακτηρισμούς: αν είναι παλιάνθρωποι, αν είναι δειλοί, αν είναι βλάκες. Αλλά για τους αξιωματικούς της Χούντας ισχύουν και τα τρία. Τελικά σε μια κατάσταση μετά από ξυλοδαρμό που διήρκεσε πέραν των 2 ωρών, με οδήγησαν στην κατάσταση που με είδαν όλοι οι ξένοι ανταποκριτές στην αίθουσα του στρατοδικείου της Χούντας, όπου θα γινόταν η δίκη. Τη νύχτα της 6ης Ιουνίου 1969 έγινε μεγάλη απόδραση. Ο ηρωικός στρατιώτης. Δεκανέας. Δεκανέας. Ναι, ο οποίος υπηρετούσε τη θητεία του Γιώργος Βαράκης,
τον βοήθησε και απέδρασαν από τις φυλακές. Του άνοιξε την πόρτα, φορέσανε στρατιωτικές θέλες εξόδου. Ναι, πηδήξανε τις μάντρες, παραπλανήσανε έναν εσωτερικό φύλακα, ο οποίος δεν ήξερε πρόσωπα και πράγματα, και δραπετεύσανε. Δυστυχώς, μετά από τρεις μέρες που παρέμειναν κρυμμένοι εδώ στην Αθήνα, τους συλλάβανε. Τους καταδώσανε. Ναι, κατέβηκαν σε ένα διαμέρισμα στην οδό Πάτμου, στα Πατήσια που είναι εκεί. Πάτμου, ναι. Και ο ένας ήταν μακρινός σας συγγενής, όχι πολύ συγγενής, ναι. Δυστυχώς, όμως, η Χούντα επικήρυξε για 500.000 δραχμές και δυστυχώς τους προδώσανε και εσύ ήσουν αυτός από την έρευνα που έκανες όταν έγραφες το βιβλίο «Πρόβες Δονάτους» που ανακάλυψες ότι τα 500 χιλιάρικα είχαν δοθεί στους δύο καταδότες, στον Περδικάρη και τον Πατίτσα. Με βάση τα αρχεία που υπάρχουν στην ασφάλεια της Ιωνίας και περίρθαν... Είχε δημοσιευτεί και στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εσύ το έχεις βρει αυτό. Λοιπόν, εσείς πηγαίνετε στο εξωτερικό, συμμετέχετε σε δυναμικές ενέργειες και πόσες φορές ήσατε παράνομα στην Ελλάδα? Ήρθα γύρω στις 11-12 φορές. Με πλαστά διαβατήρια πάντοτε, για να βοηθήσω τόσο στην απόδραση του Αλέκου, για να βοηθήσω σε διανομή προκηρύξεων και σε άλλες μικροδυναμικές πράξεις που πάντοτε προσέχαμε να μην υπάρχουν αθώα θύματα. Βγάλαμε στο εξωτερικό το Νίκο το Ζαμπέλη, ο οποίος συμμετείχε και αυτό στην απόπειρα κατά του Παπαδόπουλο, τα πέδρασε από τις φυλακές της Αίγινας. Είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί πιστεύαμε και θέλαμε να δείξουμε και στο εξωτερικό ότι η Χούντα δεν είχε το λαϊκό έρισμα όπως ήθελε να το παρουσιάσει. Πόσα χρόνια συνολικά κάνετε στις φυλακές και στα κρατητήρια? Γύρω στα 2 χρόνια. Μάλιστα. Στην στρατιωτική αστυνομία, στο ΕΑΤΕΣΑ, πόσες μέρες βασανιζόσαστε? Ήμουνα 6 μήνες και 20 μέρες. Βασανιστήρια κάθε μέρα, πρωί βράδυ? Ναι, πρωί βράδυ. Και μετά τη δίκη. Και μετά με πήγανε στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου σε πλήρη απομόνωση. Και μετά από τις στρατιωτικές, όταν δόθηκε αμνηστία, με βγάλανε, με στείλανε να υπηρετήσω τη θητεία μου στην Τρίπολη. Μεσολάβησε το πραξικόπημα του Ιωαννίδη, με ξανασυλλάβανε, με ξαναπήγανε στον Μπογιάτη, με δικάσανε 6 μήνες και μετά από τον Μπογιάτη έπρεπε να με αφήσουν ελεύθερο. Γιατί να με αφήσουν ελεύθερο, με στείλανε εξορία στη Γιάρο. Υπήρχε ένα διάστημα όπου και εσείς και ο αδερφός σας είσαστε φυλακισμένοι, ναι, στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου. Ένα χρόνο είμαστε. Αλλά ποτέ δεν είδε ο ένας τον άλλον. Ποτέ, σε διαφορετικά κελιά. Σε διαφορετικά κελιά, το ένα μέσα στη φυλακή, το άλλο έξω από στο προάβλιο της φυλακής. Λοιπόν, έρχεται η μεταπολίτευση, 23 Ιουλίου του 1974, και γίνεται μετά από κάποιους μήνες η παραπομπή των πραξικοπηματιών σε δίκη, ναι. Γίνεται η δίκη των βασανιστών. Εσείς λοιπόν ως οργάνωση είπατε όχι να μην εκτελεστούν οι προτέτοιοι. Γιατί? Γιατί πιστεύαμε ότι τελείωσε αυτή η θλιβερή ιστορία και είμαστε εναντίον, και ο Αλέξανδρος και εγώ εναντίον της θανατικής ποινής. Όταν λοιπόν το στρατοδικείο, το δικαστήριο δεν ήταν στρατοδικείο, με το πενταμελές εφετείο, τους καταδίκασε θάνατο και ο Αλέξανδρος και εγώ δηλώσαμε ότι δεν πρέπει να εκτελεστούν. Δεν πιστέψαμε, γιατί το πιστεύουμε ακόμα, το πιστεύω ακόμα και σήμερα, ότι όταν τελειώνει μια μάχη πρέπει να σταματάει εκεί. Δηλαδή δεν πρέπει να αρχίζει η εκδίκηση, γιατί το αίμα φέρνει καινούριο αίμα. Είπατε, κύριε Παναγούλη, δεν πρέπει να συνεχίζεται να υπάρχει εκδίκηση. Ναι. Φαντάζομαι ότι συναντηθήκατε κάποιες φορές με τους βασανιστές σας στον δρόμο. Με ποιον? Βεβαίως. Και με τον Θεόφιλο Γιαννάκο και με τον Χατζηζής και πολλούς άλλους. Αυτοί βασάνισαν εσάς προσωπικά και τον αδερφό σας? Προσωπικά εμένα δεν με είχαν βασανίσει, αλλά δίναν εντολές αυτοί. Ναι. Δίναν εντολές. Ωραία. Πού βρεθήκατε, ας πούμε, με τον Θεόφιλο Γιαννάκο? Πού βρεθήκατε? Τυχαία, στον δρόμο. Μια φορά με είχε επισκεφθεί και στο γραφείο μου. Ήθελε κάτι, ήταν ρακένδυτος πλέον. Και είχαν μετανοήσει για αυτά που είχαν κάνει σε εμάς. Πιστεύανε αυτοί στη εντός εισαγωγικών επανάστασή τους. Αλλά εμείς πιστεύαμε ότι όταν τελειώνει ένας πόλεμος,
πρέπει ο νικητής και νικητές είμαστε εμείς. Αυτοί ήταν χαμένοι. Να πλώνει χέρι, όχι χέρι φιλίας, χέρι συμφιλίωσης, για να μην πληρώσουμε αυτά που πληρώσαμε με τον εμφύλιο πόλεμο. Μάλιστα. Εμείς, αν είμαστε εκδικητικοί, ακόμα έπρεπε να σκοτώνουμε βασανιστές. Εδώ, ανάμεσα λοιπόν στους φακέλους, ναι, τα 5.000 είπαμε έγγραφα, ναι, βρήκα, κάνοντας μια έτσι ενδεικτική, ναι, έρευνα, ναι, βρήκα και μια άδεια οπλοφορίας, η οποία εγκρίνεται, ναι, εδώ λέει 8 Αυγούστου 1988 και φαντάζομαι ότι και μετά, τα τελευταία χρόνια είχατε... Ναι, την έχω από το 1976 και μετά αυτή την άδεια οπλοφορία. Κινδυνεύετε από κάποιους? Σας είχαν βάλει στο στόχαστρο, σας είχαν κατηγορήσει για κάτι για 17 Νοέμβρη. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα, είχαν ένα διάστημα, είχαν διαδώσει ότι αρχηγός του 17 Νοέμβρη ήταν ο Γιώργος Παναγούλης. Μετά διαδίδαν ότι είμαι και εγώ στη 17 Νοέμβρη. Εγώ προσωπικά αυτούς τους τύπους που θέλαν να κάνουν τους τιμωρούς, τους είχα καταγγείλει, είχα δώσει και σε εσάς μία συνέντευξη στο Έθνος, είχα γράψει και δύο άρθρα στο Έθνος, γιατί πιστεύω όταν έστω και κατά αυτή την επίφαση δημοκρατία που έχουμε μετά τη Χούντα, πρέπει οι αγώνες να είναι δημοκρατικοί και μαζικοί. Με τον Πιστόλη, αυτή η ετερόφωτη που έρχονται επαναστάτες σήμερα, είναι εθεροβάμονες, είναι άνθρωποι παρανοϊκοί, μπορώ να πω. Πείτε το, μου... να κάνεις σήμερα, το να πάει να ρίξεις μια πιστολιά ή μια βόμβα, είναι το πιο απλό πράγμα. Κύριε Παραγούλη, πείτε και μου... όλοι αυτοί όταν τους συλλαμβάνουν κλαίνε και βάζουν άλλους απ' έξω να κάνουν διαδηλώσεις, να κάνουν απεργίες, απελευθερώστε την κυρία Τάδε ή τον κύριο Τάδε. Κύριε Παραγούλη, πείτε μου μια τελευταία λέξη. Πείτε μου τι σημαίνει σήμερα αντίσταση και τι σημαίνει ηρωισμός στη σημερινή εποχή της κρίσης. Αντίσταση σήμερα σημαίνει να αντιστέχεσαι στο ψέμα. Στο ψέμα που μας δίνουνε, που μας λένε καθημερινά. Μάλιστα. Και που περνάει μέσα από το άλλο, από τη διαπλοκή. Που τα περισσότερα κανάλια είναι διαπλεκόμενα. Μέσα από τη διαφθορά. Εκεί πρέπει να αντισταθεί ο ελληνικός λαός. Εκεί πρέπει να δίνεται η μάχη, μαζικά όμως, με κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Μπορεί να έχει απογοητευτεί ο λαός μας και έχει δίκιο από τα διάφορα ψέματα που έχει δει τα τελευταία χρόνια. Αλλά εάν δεν γίνει μαζικός ο αγώνας, δεν αλλάζει τίποτα. Οι αγώνες και η δημοκρατία θέλει θυσία. Η δημοκρατία όμως πρέπει να μην εκδικείται. Η δημοκρατία είναι να χαμογελά και να πείθει. Κύριε Παναγούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω, ναι, για τη σημερινή σας παρουσία, για τις αποκαλύψεις, για όλα τα ντοκουμέντα που είχατε την ευγένεια να μας φέρετε εδώ και να πω ότι είμαστε ευγνώμονες για τους αγώνες που έχετε κάνει για μας. Δεν κάναμε τίποτα άλλο από το καθήκον μας. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, αγαπητέ φίλε Κώστα Μαρδά, και το κανάλι που με φιλοξένησε να δώσω αυτή τη συνέντευξη, γιατί δυστυχώς τα μεγάλα κανάλια της διαπλοκής με έχουν αποκλεισμένο πάρα πολλά χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Στάθης Παναγούλης, ένας αντιστασιακός, χθες, σήμερα, αλλά και αύριο. Λένταγε στους ουρανούς με ζάρια και χαρτιά και ξάφνουν στα σκοτάδια μας γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και πεινάς μας το σεμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα. Μη δίνεις σημασία που όλα γίναν βιαστικά κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια. Το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Άπλωνε στα σύννεφα την τζόχα και με μιας έναν αιώνα κέρδιζες ποντάροντας μια ώρα. Τώρα θυμώνεις, ξεφυσάς κι όλο ρωτάς που σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα. Μη δίνεις σημασία που όλα γίναν βιαστικά κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια. Το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα.
Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Μην γκρινιάζεις που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.